Μπορεί σήμερα, τώρα που να μιλάμε, να υπάρχει ένα κρεβάτι άδειο, όμως ανά πάσα ώρα και στιγμή να γεμίσει. Έκτακτα μέτρα υπό το φόβο έντασης της πίεσης στις μονάδες COVID λαμβάνονται στο Παγνί. Η αίθουσα ανάνυψης για δεύτερη φορά από την έναρξη της πανδημίας μετατρέπεται σε μεθ COVID, όπως επιβεβαιώνει και ο Δημήτρης Βρύσαλης. Αυτή τη στιγμή οι διαθέσιμες κλίνες είναι ελάχιστες. Έχουν φουλάρει και οι εντατικές και τα κρεβάτια απλά COVID. Για δεύτερη φορά ο χώρος της ανάνυψης να υπάρχει σχέδιο να μετατραπεί σε μεθ COVID και βεβαίως να παρθούν κρεβάτια από τη μονάδα εμφραγμάτων για να γίνουν κρεβάτια εντατικής COVID καρδιοπαθών. Η μισή Κρήτη βρίσκεται στο κόκκινο. Τα Χανιά τέθηκαν πλέον σε αυξημένο επίπεδο επιτήρησης 4 μετά το Ρέθυμνο, που βρισκόταν ήδη στο κόκκινο. Το τελευταίο διάστημα η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων κατέγραψε αυξημένα κρούσματα. Αρκετές μέρες μάλιστα περισσότερα και από το Ηράκλειο, στο οποίο διενεργούνται περισσότερα τεστ και σε μεγαλύτερο πληθυσμό. Από την αύξηση των κρούσματων στην Αττική, υπολογίζουμε ότι έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό από 10% στην κοινότητα, στην Αττική αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να το αποκλείσω ότι έχει φτάσει και το 30% και το 40%. Θετικό είναι το στοιχείο ότι τα συμπτώματα θεωρούνται ελαφρύτερα και δεν συνοδεύονται από πνευμονία. Συγχέονται όμως εύκολα με το κοινό κρυολόγημα, γι' αυτό και συστήνεται παραμονή στο σπίτι σε κάθε περίπτωση. Αυτό το μεταλλαγμένο στέλεχος έχει μεγαλύτερη τάση να μπαίνει στα κύτταρα του ανώτερου αναπνευστικού και λιγότερο στα κύτταρα των πνευμόνων. Επομένως, βλέπουμε να αλλάζει και η κλινική εικόνα. Έχει πιο συχνά αυτό που λέμε το μπούκωμα, το πονόλεμο, τη μύτη και λιγότερο την πνευμονία. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να μας κρατάει σε απομόνωση για 4 ημέρες, ανεξαρτήτως αποτελέσματος τεστ. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μινα Γκάγκα αναφέρθηκε σήμερα σε νέες οδηγίες για τη χορήγηση μονοκλονικών αντισωμάτων σε ασθενείς. Με ανάρτησή της στο Twitter σημειώνει ότι τα κριτήρια έχουν διευρυνθεί από την Επιτροπή και πλέον χορηγούνται τόσο σε νοσηλευόμενους όσο και μη νοσηλευόμενους ασθενείς με ήπια έως μέτρια νόσο. Έχει λιγότερη λιμογόνο δράση, με την έννοια ότι λιγότεροι ασθενείς χρειάζεται να μπουν στα νοσοκομεία και να διασωληνωθούν ή να πεθάνουν, όμως. Όταν έχουμε μια αυξημένη μεταδοτικότητα ενός ιού, ο απόλυτος αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι θα νοσήσουν σοβαρά μπορεί να είναι μεγαλύτερος από την προηγούμενη μεταλλάξη. Από ώρα σε ώρα, από και μέρα σε μέρα, γιατί ακριβώς η αύξηση είναι μεγάλη, όπως τουλάχιστον και οι επιστήμονες και βλέπουμε και εμείς τις τελευταίες μέρες στο τμήμα επιγόντων περιστατικών και στο Παγνί και στα άλλα νοσοκομεία. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων στη χώρα μας αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου στις 27 Δεκεμβρίου. Οπότε θα συνεκτιμήσει τα αποτελέσματα των υφιστάμενων μέτρων και θα αποφανθεί ποια είναι τα μέτρα που θα εφαρμοστούν στο επόμενο διάστημα. Όπως φαίνεται, προτείνεται ήδη τα καταστήματα να κλείνουν νωρίτερα, στις 11 είτε τα μεσάνυχτα έως και τις 5 το πρωί, μέτρο που είχε εφαρμοστεί ξανά τους προηγούμενους μήνες κατά τη μεγάλη έξαρση της πανδημίας. Ακόμη θα επιτρέπονται λιγότεροι πελάτες ανά τετραγωνικό μέτρο και δεν θα επιτρέπονται όρθιοι στα κέντρα διασκέδασης.